Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Παρασκευή 20 Οκτωβρίου του 2023. Κρίσιμες ώρες. Η επιχείρηση Σιδερένια Ξύφη, όπως ονομάστηκε η προετοιμαζόμενη και είναι στη φάση της υλοποίησης. Περιμένουμε δηλαδή από ώρα σε ώρα, από μέρα σε μέρα να αρχίσει η επιχείρηση. Η επιχείρηση λοιπόν Σιδερένια Ξύφη είναι έτοιμη. Επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ την Παραμεθόριο, δηλαδή επιθεώρησε στρατεύματα, μίλησε με στρατιώτες, τους έδωσε ηθικό, ο ίδιος παλιός στρατιωτικός. Ο Υπουργός Άμυνας το ίδιο, και αυτός παλιός στρατιωτικός τα επισκέφθηκε, τόνωσε το ηθικό τους και ήδη μένουν πιστεύω κάποιες λεπτομέρειες για να αρχίσει η επιχείρηση. Είναι μια σοβαρή στιγμή. Υπάρχει μεγάλη αναταραχή στον Ισλαμικό κόσμο. Θα τα δούμε αυτά τα ζητήματα στην σειρά. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα θέματα της επόμενης μέρας, δηλαδή τι ακριβώς σκοπεύουν να κάνουν οι Ισραηλοί. Έχουμε και κάποια κειμενάκια. Εδώ να πούμε μόνο το εξής, ότι είχαμε χθες τον βομβαρδισμό του μοναστηριού του Αγίου Πορφυρίου. Από ό,τι άκουγα πριν από λίγο και εκπροσώπους από εκεί της εκκλησίας, δεν χτυπήθηκε ο ναός, αλλά χτυπήθηκε το μοναστήρι. Έχει κάποιους νεκρούς, δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό. Φαίνεται τελικά ότι σε αυτόν τον πόλεμο δεν υπάρχουν μουσουλμάνοι, χριστιανοί, ό,τι βρεθεί μπροστά το βαράμε. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η μοίρα, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί εμείς εδώ στην Ελλάδα, να είμαστε πιο προσεκτικοί στις επιλογές μας, σε αυτά που λέμε και κάνουμε, σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τι λέει ο Ισραηλινός στρατός για την επιχείρηση, πώς σκέφτεται να την κάνει και ποιοι είναι οι στόχοι. Λοιπόν, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής ότι ο πόλεμος θα έχει τρεις κύριες φάσεις. Βρισκόμαστε στην πρώτη φάση, στην οποία λαμβάνει η χώρα μία στρατιωτική επιχείρηση με αεροπορικές επιδρομές και αργότερα με εισβολή στο έδαφος, με ελιγμό στο έδαφος, που έχει ως σκοπό την καταστροφή των διοικητικών στελεχών και την καταστροφή των υποδομών προκειμένου να νικήσουμε και να καταστρέψουμε τη Χαμάς, είπε ο Γκάλαντ. Η δεύτερη φάση θα συνεχιστεί με μάχες, αλλά σε χαμηλότερη ένταση, καθώς τα στρατεύματα θα εργάζονται για να εξαλείψουν τους θύλακες αντίστασης. Δηλαδή, πρώτη φάση, τα κέντρα διοικήσεως και το στελεχειακό δυναμικό. Σε δεύτερο, τους θύλακες αντίστασης, μάχες σε χαμηλότερη ένταση. Τρίτη φάση, η δημιουργία ενός νέου καθεστώτος ασφάλειας στη λωρίδα της Γάζας, η άρση της ευθύνης του Ισραήλ για την καθημερινή ζωή στη λωρίδα της Γάζας και η δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας ασφάλειας για τους πολίτες του Ισραήλ και τους κατοίκους της περιοχής που περιβάλλει τη Γάζα. Επειδή είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τις διαδικασίες, να πούμε ότι έχουμε ξανά πρώτη φάση, τα ηγετικά στελέχη και τις διοικητικές υποδομές, έτσι, καταστροφές υποδομών, πρώτη φάση. Δεύτερη φάση, τους θύλακες, δηλαδή μαχητές που θα είναι ένοπλοι εδώ και εκεί, με μάχες χαμηλής έντασης. Η τρίτη φάση έχει τρία στάδια. Το πρώτο είναι να εγκαθιδρυθεί ένα καθεστώς ασφάλειας στη λωρίδα της Γάζας. Εδώ είπαμε ότι μπορεί να δούμε και διεθνείς δυνάμεις, να δούμε. Το δεύτερο είναι να αποχωρήσει το Ισραήλ και να ανατεθεί η ευθύνη στο νέο σύστημα ασφάλειας. Και το τρίτο είναι η δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας ασφάλειας για ολόκληρο το Ισραήλ, αλλά και τους κατοίκους που είναι γύρω από τη Γάζα. Υπάρχει κάποιο επιχειρησιακό σχέδιο, θα το δούμε. Τώρα, σύμφωνα με επιβεβαιωμένο ρεπορτάζ της BBC, η Χαμάς φέρεται να δηλώνει διατεθειμένη να απελευθερώσει κάποιους εκ των τουλάχιστον 203 ομήρων που φέρεται να κρατά, εάν το Ισραήλ υπογράψει άμεσα κατάπαυση του πυρός. Τώρα, αυτό δεν είναι ούτε να το σκέφτεται κανείς, έτσι. Είναι προφανές ότι η κατάπαυση του πυρός βολεύει αυτή τη στιγμή την Χαμάς, διότι τους στόχους τους βασικούς τους πέτυχε, το Παλαιστινιακό είναι ήδη παγκόσμιο ζήτημα. Γιατί να μην θέλει μια κατάπαυση? Μια κατάπαυση του πυρός θα σταματήσει την επιχείρηση. Τώρα, επειδή έχω χρηματίσει αξιωματικός, δεν ξέρετε
πόσο φθορά και πόσο πλήττει το ηθικό να είσαι σε εκστρατεία και να περιμένεις, να περιμένεις, να περιμένεις. Δεν γίνεται έτσι, αυτό πρέπει να τελειώνει. Άρα είναι ανέφικτο, εν πάση περιπτώσει είναι στο τραπέζι. Λέει, θα απελευθερώσω κάποιος κατά πάυση το πύρος. Μετά με τους άλλους θα ζητήσει κάτι άλλο, κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω δει παρακάτω, αλλά εκτιμώ ότι δεν θα το δεχτεί το Ισραήλ. Πάμε. Προς το παρόν το Ισραήλ δεν φαίνεται να έχει αποδεχτεί κάτι τέτοιο, αναφέρει το BBC. Όπως έχει γίνει γνωστό, όλοι οι Όμεροι δεν βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς, αλλά κάποιοι βρίσκονται κρατούμενοι από άλλες ένοπλες ομάδες, όπως η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ. Συναργερμοί για επιθέσεις πυράβλων νύχησαν σήμερα το πρωί, Παρασκευή, στις κοινότητες Μεφανσίμ και Νίραμ, που έχουν εκκοινωθεί στην περιοχή εφαπτώμενη της Γάζας, μετά από μια ηρεμία που κράτησε περί τις 11 ώρες. Δεν είχαμε δηλαδή, ίσως τότε που ήταν οι συνομιλίες για τους ομήρους. Οι τελευταίες ροκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Γάζα, εκτοξεύτηκαν λίγο πριν τις 11 το βράδυ χθες. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα. Τα φράγματα πάμε στη Ράφα τώρα, γιατί έχουμε την πύλη αυτή εισόδου από το Σινά, από την Αίγυπτο, στην Λωρίδα της Γάζας, που είναι η μοναδική που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ. Τα φράγματα από μπετόν που είχαν εγκατασταθεί από τους Αιγυπτίους στα σύνορά τους με την πολιορκούμενη Γάζα μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, αφαιρέθηκαν. Δήλωσε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο πηγή από τις δυνάμεις ασφαλείας της Αιγύπτου, κάτι που φαίνεται πως δείχνει ότι θα διέλθει προσεχώς, ίσως και να διήλθε η ανθρωπιστική βοήθεια. Την 14η μέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που ξέσπασε έπειτα από μια άνευ προηγουμένου αιματηρή επίθεση στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς αλλά και από την Ισλαμική Τζιχάντ, ο ΙΕ υπολογίζει ότι περίπου 2,4 εκατομμύρια της Γάζας, η μισή είναι παιδιά, βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής, επειδή το Ισραήλ αρνείται κάθε πρόσβαση σε νερό, ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμα. Όσο για τα αποθέματα τροφίμων, σύντομα και αυτά θα έχουν εξαντληθεί. Το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά να ανοίξει τα μεθοριακά πειράσματα με τη Γάζα, δηλαδή από το Ισραήλ στη Γάζα. Όμως οι Αμερικανοί κατάφεραν να πείσουν τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου να δώσει το πράσινο φως να μην βομβαρδίζει την Ράφα, διότι ως τώρα τη βομβάρδιζε, και έτσι να δώσει τη δυνατότητα στην Αίγυπτο να ανοίξει την πύλη, να περάσουν σε πρώτη φάση 20 φορτηγά, τα οποία θα έχουν κυρίως φαρμακευτικό υλικό και άλλη βοήθεια που χρειάζεται άμεσα ο κόσμος. Μολώνονται εδώ και ημέρες αεροπλάνα από όλο τον κόσμο. Φέρουν βοήθεια σε τρόφιμα και φάρμακα. Κανένα από αυτά τα φορτία μέχρι στιγμής δεν έχει πάει στη Γάζα. Ο απολογισμός των Ισραηλινών βομβαρδισμών ανέρχεται σε σχεδόν 3.800 νεκρούς, από τους οποίους τουλάχιστον 1.500 παιδιά, και είναι 1.500 παιδιά και περίπου 12.000 τραυματίες. Αυτά είναι στοιχεία των τοπικών αρχών. Η Αίγυπτος συνεχίζει να επισκευάζει τους βομβαρδισμένους δρόμους που οδηγούν στον Παλαιστινιακό Τερματικό Σταθμό και σήμερα αιγυπτιακά οχήματα και υλικό εισήλθαν για να επισκευάσουν το δρόμο από την Παλαιστινιακή πλευρά. Έπεσαν βόμβες και από εδώ και από εκεί. Αυτά ανέφεραν μάρτυρες αυτόπτες που βρίσκονται εκεί στο γαλλικό πρακτορείο. Τα φράγματα είπαμε ότι έχουν φύγει το βράδυ και πλέον πιθανότατα σήμερα να έχουν περάσει κάποια, δεν είχα την ώρα που γράφεται η εκπομπή, δεν είχαν ακόμα στοιχεία για αν πέρασαν. Τώρα, έχουμε εκένωση μιας πόλης, της Κυριάτ Σμόνα, βρίσκεται εκεί σε μια γωνιούλα στα σύνορα με το Λίβανο. Δόθηκε εντολή από το Ισραήλ να εκενωθεί μαζί με όλους τους οικισμούς που βρίσκονται, είπαμε, κοντά στα σύνορα. Ότι οι κάτοικοι της Κυριάτ Σμόνα και των άλλων χωριών θα εγκατασταθούν σε ξενώνες και καταλήμματα που επιδοτούνται από το Ισραηλινό κράτος. Η εκένωση της πόλης, Κομόπολη είναι, πραγματοποιείται εν μέσω επαναλαμβανόμενων επιθέσεων με ρουκέτες και πυράβλους από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και άλλες συμμαχικές παλαιστινιακές φατρίες που έχουν στόχο το Βόρειο Ισραήλ. Σημειωτών, θα το δούμε παρακάτω, στο Λίβανο υπάρχουν 500.000 Παλαιστίνοι πρόσφυγες. Θυμάστε τη Σάμπρα και Σατήλα που είχε πάει το 83, αν δεν κάνω λάθος, ο Αριέλ Σαρών, μαζί με τους φαλαγγίτες χριστιανούς του Λιβάνου, περικύκλωσαν τους καταβλισμούς προσφύγων και είχαμε πάνω από 3.000 νεκρούς. Τους δολοφόνησαν εν ψυχρό.
Τώρα κάποιοι από αυτούς συμμετέχουν μαζί με τη Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Η Κυριάτ Σμόνα έχει πληθυσμό 22.000 κατοίκων, αν και πολλοί είχαν ήδη φύγει όταν άρχισαν οι εχθροπραξίες στη Γάζα και οι πυροβολισμοί και οι ρουκέτες από την Χεζμπολάχ. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πολλές τοποθεσίες που ανήκουν στην Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο τη διάρκεια της νύχτας, ως απάντηση στις χθεσινές επιθέσεις με ρουκέτες της Σιητικής οργάνωσης. Επίσης, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έκανε επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος και σκότωσε έναν τρομοκράτη. Λοιπόν, τώρα έχουμε διεργασίες. Πρώτον, είχαμε συνάντηση του Σίσι με τον βασιλιά της Ιορδανίας. Είναι κρίσιμη κρίκη στην αλυσίδα που λέγεται Μεσανατολικό και Παλαιστινιακό, αυτές οι δύο χώρες, κρίσιμη κρίκη, είναι και όμορες με το Ισραήλ, συναντήθηκαν γιατί είναι οι πρώτες χώρες υπό απεσταθεροποίηση εάν επεκταθεί ο πόλεμος, αυτές τις δύο είναι. Και θα δούμε παρακάτω γιατί. Είχαν συνάντηση λοιπόν, για να δούμε τι είπαν. Τον άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων στη Λωρίδα της Γάτας ζήτησαν ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' της Ιορδανίας, κατηγορώντας το Ισραήλ για συλλογική τιμωρία του πληθυσμού με στόχο να οδηγηθούν στη λιμοκτονία οι Παλαιστίνοι και να υποχρεωθούν να φύγουν. Σου λέει, αφού δεν έχουμε να φάμε, να φύγουμε. Οι ηγέτες της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, που συναντήθηκαν σήμερα στο Κάιρο, επρόκειτο αρχικά να συναντηθούν στο Αμάν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, που ήταν την Τετάρτη, ήταν να γίνει η τετραμερής, η οποία δεν έγινε εξαιτίας της βόμβας ή της ρουκέτας που έπεσε στο νοσοκομείο των Βαπτιστών. Και γι' αυτό συναντήθηκαν στο Κάιρο. Τώρα, η Αίγυπτος και η Ιορδανία απορρίπτουν την πολιτική συλλογικής τιμωρίας μέσω της πολιορκίας, της λιμοκτονίας και του εξαναγκαστικού εκτοπισμού των κατοίκων του φτωχού Παλαιστινιακού θύλακα, ανακοίνωσαν τα ανάκτορα της Ιορδανίας. Προειδοποίησαν επίσης ότι απειλείται μια περιφερειακή καταστροφή στην περίπτωση επέκτασης της κρίσης και ζήτησαν να σταματήσουν αμέσως οι εχθροπραξίες. Η Αίγυπτος, που συνορεύει με τη Λωρίδα της Γάζας, και η Ιορδανία, που έχει σύνορα με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έχουν υπογράψει συμφωνίες ειρήνης με το Ισραήλ. Η Αίγυπτος το 1979 είναι οι συμφωνίες του Camp David, χθες είπα του Dayton, λάθος. Παιδιά, συγχωρήστε με, είναι τόσες πολλές πληροφορίες, τόσα πολλά. Του Camp David λοιπόν ξεκίνησαν το 1975, σας είπα, βρείτε, διαβάστε το ιστορικό των συμφωνιών. Ξεκίνησαν από το 1975, ενορχιστρωτής και πάλι ο Χένρι Κίσιγκερ, ο Ανουάρ Σαντάτ ήταν από την πλευρά της Αιγύπτου και τελικώς είναι διάφορες συμφωνίες που ολοκληρώθηκαν το 1979 στο Camp David. Η Αίγυπτος κατηγορείται από τον αραβικό κόσμο και από τους Παλαιστίνιους ότι εξασφάλισε σημαντικά ωφέλη και υπαναχώρησε στη λύση του Παλαιστινιακού. Παίρνει από τότε κάθε χρόνο νομίζω 1,5 δισεκατομμύριο δολάριο, νομίζω, και το Ισραήλ νομίζω παραπάνω παίρνει ακριβώς με αυτές τις συμφωνίες. Και η Ιορδανία και φυσικά τότε ο Ανουάρ Σαντάτ πήγε στο κοινοβούλιο στην Κνεσέτ του Ισραήλ και εκφώνησε ομιλία που αυτό συνιστούσε και τη διπλωματική αναγνώριση, έτσι, από πλευράς της Αιγύπτου. Το 1994 η Ιορδανία υπέγραψε συμφωνία με το Ισραήλ. Έχει στο έδαφος της η Ιορδανία 2,1-2,2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Μεγάλο θέμα αυτό, θα το δούμε, είναι το τρίτο, για να δούμε. Ναι, είναι το τρίτο μας θέμα της απόψινής μας εκπομπής. Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του Αιγύπτου Προέδρου νωρίτερα σήμερα, ο Σίσι συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης στη Μέση Ανατολή, στην Κεντρική Ασία και στη Νότια Ασία, CENTCOM, για να συζητήσουν την κατάσταση στη Γάζα. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της Αιγυπτιακής Διπλωματίας, ο Σούκρι, ο φίλος μας, και ο Βρετανός ομόλογός του, James Cleverly, δήλωναν από κοινού ότι η προτεραιότητά τους είναι να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της Γάζας. Τώρα, αύριο θα γίνει μια πολύ σημαντική σύνοδος στο Κάιρο. Είπαμε,
οι βασικές, οι πιο ισχυρές αραβικές χώρες είναι η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος, εκτός των άλλων, πέραν της πληθυσμιακής της υποροχής, είναι το μεγαλύτερο αραβικό κράτος, αν δεν κάνω λάθος, είναι 100 εκατομμύρια περίπου, έχει και διόρυγα του Σουέζ, έτσι, τεράστιας σημασίας, έχει οικονομικά προβλήματα, δεν έχει τον πλούτο τον ενεργειακό που θα τις εξασφάλιζε και οικονομική άνεση. Συνήθως τις στηρίζουν οι αραβικές χώρες, έχει ανταγωνισμούς και με τις αραβικές χώρες, όμως έχει αναλάβει πρωτοβουλία και φιλοξενεί μία σύνοδο για το Παλαιστινιακό, διεθνή σύνοδο, στην οποία συμμετέχουν πολλές χώρες, δεν συμμετέχει το Ισραήλ. Συμμετέχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Για να δούμε τι γίνεται. Αυτή θα διεξαχθεί αύριο στο Κάιρο. Συμμετέχει πρώτα και κύρια ο Παλαιστίνιος, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μαχμούτ Αμπάς. Συμμετέχει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Τζόρτζια Μελόνι. Η Γαλλίδα υπουργός εξωτερικών, η Κατρίν Κολονά. Ότι υπάρχει όμως πιθανότητα να είναι και ο ίδιος ο Μακρόν. Ο διάδοχος του Κουβέιτ, πρίγκιπας διάδοχος του Κουβέιτ, Σέιχης Μεσάλ Αλ Αχμάτ Αλ Σαμπάχ, ο βασιλιάς του Μπαχρέιν, Χαμάν Μπιν Ισά Αλ Χαλίφα, ενώ εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόβ, δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει πληροφορίες σχετικά με το ποιος ενδέχεται να εκπροσωπήσει τη Ρωσία στη σύνοδο αυτή και είπε θα μάθετε αν θα συμμετέχει κανένας από τον Υπουργό Εξωτερικών. Άρα βρισκόμαστε πραγματικά πάνω στην κόψη του ξηραφιού και σε σχέση με την επιχείρηση Σιδερένια Ξύφη, που είναι, επιχείρηση, που είναι ο κωδικός της χερσαίας επιχείρησης του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα, και σε σχέση με τις διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται για να βρεθεί κάποια διέξοδος. Να σημειώσουμε ότι σήμερα πήγε στη Ράφα, εκεί στην είσοδο που πρόκειται να περάσουν, αν δεν πέρασαν ήδη, τα 20 φορτηγά, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κύριος Γκουτιέρες, ο οποίος έκανε έκκληση φυσικά να λυθεί το ανθρωπιστικό ζήτημα. Γίνεται ανθρωπιστική καταστροφή, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Επίσης υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων του Ισραήλ ρίχνουν την ευθύνη για το φιάσκο της 7ης Οκτωβρίου στον ίδιο τον Νετανιάχου. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και το πολιτικό του τέλος αφού τελειώσει ο πόλεμος, εκτός και αν γίνει κάτι που δεν μπορούμε να... Πάντως ο κόσμος πνέει μένεα κατά του κυρίου Νετανιάχου. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα που είναι Λίβανος. Γιατί το τρίτο μας θέμα είναι τα 5 μέτωπα που δυνητικά θα κληθεί να αντιμετωπίσει το Ισραήλ σε περίπτωση που έχουμε κλιμάκωση του πολέμου. 5 μέτωπα και θα αναφέρουμε τα χαρακτηριστικά. Σε τι συνίσταται η απειλή που είναι δυνατόν να προέλθει από αυτά τα μέτωπα? Νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα σε αυτόν τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η αεροπορική επιχείρηση. Περιμένουμε τη Χερσαία. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι γίνεται στο Λίβανο, που είναι το δεύτερο μέτωπο μετά τη Γάζα. Έχουμε εξελίξεις σοβαρές και αυτές είδαμε ότι κάτι θα συμβεί ιονός για την σχεδιαζόμενη επιχείρηση. Ήταν δύο πράγματα ιονοί. Το πρώτο ήταν η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει την πρεσβεία της προχθές. Όταν το είδαμε λέμε κάτι συμβαίνει εδώ παιδιά, γιατί η Σαουδική Αραβία, μια μεγάλη χώρα με μεγάλα δίκτυα πληροφοριών και πληροφόρηση, γιατί να κλείσει την πρεσβεία της στο Λίβανο? Υπόψη ότι κάποια στιγμή που ήμουνα εκεί στη Βηρητό, επιστρέφοντας από το Κουρδιστάν, έμεινα μια βραδιά εκεί και ένας φίλος είχε νοικιάσει ένα ξενοδοχείο, ένα δωμάτιο σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, ήταν σουίτα, με φιλοξένησε και εμένα. Μιλάμε για ένα παλάτι. Λέω, ποιανό είναι αυτό ρε παιδιά? Και μου λένε ότι είναι, μου είπε κάποιον Σαουδάραβα, είναι σαουδαραβικά κεφάλαια. Πολλά δισεκατομμύρια έχουν πέσει στο Λίβανο σαουδαραβικά κεφάλαια. Και παρόλα αυτά κλείνουν την πρεσβεία και φεύγουν. Κάτι σημαίνει αυτό? Ότι θα ακολουθήσει η υλοποίηση της απειλής στο Ισραήλ που είπε στο Χεζμπολάχ.
εάν δεχθούμε επίθεση από τη Χεζμπολάχ, θα καταστρέψουμε το Λίβανο. Να δούμε τι γίνεται και να δούμε τι συμβαίνει τώρα. Γιατί ήδη η μία χώρα μετά την άλλη καλούν τους πολίτες τους να φύγουν από το Λίβανο. Για να δούμε σε ποια κατάσταση είμαστε. Λοιπόν, έκριθμη είναι η κατάσταση στο Λίβανο από τις καθημερινές εχθροπραξίες της Χεζμπολάχ και του Ισραηλινού στρατού στα σύνορα των δύο χωρών. Από την αρχή του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, από τις συγκρούσεις στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου έχουν σκοτωθεί περίπου 20 άνθρωποι από την πλευρά του Λιβάνου, κυρίως μαχητές, αλλά και ένας δημοσιογράφος του Reuters και δύο άμαχοι. Από την πλευρά του Ισραήλ έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 3 άνθρωποι. Η διεθνή κοινότητα ανησυχεί για το ενδεχόμενο εξάπλωση της σύραξης με την εμπλοκή του λιβανέζικου σιητικού κινήματος Hezbollah, που στηρίζεται από το Ιράν, και η μία μετά την άλλη ξένες χώρες εκδίδουν οδηγίες για τους υπηκόους τους. Μάλιστα, το Ισραήλ γνωρίζει ότι η επικείμενη χερσαία επίθεση στη λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να προκαλέσει μία ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση και έχει απευθύνει έκκληση στην προειδοποίηση στη Χεζμπολάχ να μην περάσει τα όρια, γιατί μετά η απάντηση θα είναι σκληρή του Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Γερμανία, Βρετανία, Ομάν, Ολλανδία και Σαουδική Αραβία έχουν εκδώσει προς το παρόν οδηγίες σε δραματικούς τόνους για άμεση απομάκρυση διπλωματών και υπηκόων που μένουν στο Λίβανο και τους λένε να εγκαταλείψουν τη χώρα. Παρεμπιπτόντως είναι εκεί και ένας φίλος από τη Βέρεια που είναι προπονητής της εθνικής ομάδας σκι, χιονοδρόμος του Λιβάνου. Για πρόσεχε, είσαι και... Λοιπόν, Βρετανία. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών παροτρύνει επίσης τους Βρετανούς που βρίσκονται στο Λίβανο να εγκαταλείψουν τη χώρα όσο ακόμα παραμένουν διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις. Άμα θυμάστε τι είπαμε προχθές. Τα 5 από τα 24 αεροπλάνα της Middle East Airways που είναι του Λιβάνου ήδη έχουν πάει και σταθμεύουν σε αεροδρόμιο της Τουρκίας για να μην καταστραφούν. Σαουδική Αραβία. Η πρεσβεία του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στη Δημοκρατία του Λιβάνου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις των γεγονότων στην περιοχή του Νοτιού Λιβάνου, καλώντας όλους τους πολίτες της να τηρήσουν την απαγόρευση ταξιδίων και όσοι βρίσκονται επί του παρόντος στο Λίβανο να φύγουν αμέσως, ανέφερε η οδηγία. Κρατάει προφανώς κάποιους στην πρεσβεία, διότι προχθές είπαν ότι τελειώνουμε. Πιθανόν να ήταν η οδηγία. Ομάν. Η πρεσβεία του Ομάν στη Βηρυτό προέτρεψε σήμερα τους πολίτες του Σουλτανάτου να φύγουν άμεσα από το Λίβανο λόγω των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μέσω σχετικής ανάρτησης στην πλατφόρμα X. Ολλανδία. Η κυβέρνηση της Ολλανδίας συμβούλευσε τους πολίτες της να μην ταξιδεύουν στο Λίβανο και κάλεσε επίσης αυτούς που εξακολουθούν να βρίσκονται στη χώρα να φύγουν το συντομότερο δυνατόν. Ως αποτέλεσμα απρόβλεπτων εξελίξεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη, υπάρχουν αυξημένες εντάσεις στο Λίβανο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ολλανδική κυβέρνηση. Γερμανία. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Γερμανούς να εγκαταλείψουν το Λίβανο, καθώς η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή θεωρείται πολύ ασταθής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, αυτή τη στιγμή μένονται στρατιωτικές συγκρούσεις στη συνοριακή γραμμή μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης και επέκταση της σύγκρουσης, ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, δηλαδή όλες τις περιοχές νοτίου της Βηρυτού. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά από τους Γερμανούς που βρίσκονται στο Λίβανο να εγγραφούν σε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα, ενώ η γερμανική πρεσβεία στη Βηρυτό έχει ζητήσει από τους Γερμανούς να αξιοποιήσουν τις επιλογές εξόδου, όσο είναι ακόμα διαθέσιμες αυτές οι επιλογές, αφού οι εμπορικές πτήσεις πιθανόν να σταματήσουν, άμα αρχίσουν τα μπαμπούμ. Σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά εδάφη και Λίβανο, εξέδωσε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα, όλες αυτές οι χώρες κάτι έχουν ακούσει για την επέκταση του πολέμου και λένε φύγετε. Πάμε να δούμε τώρα τα 5 μέτωπα. Λοιπόν, το ένα μέτωπο, για να κάνουμε το χρονοδιάγραμμά μας για να σας διευκολύνουμε, είπαμε. Λοιπόν, το ένα μέτωπο είναι η Γάζα. Στη Γάζα, να το περιγράψουμε, έχουμε 2,4 εκατομμύρια κατοίκους και περίπου, για να δούμε τα στοιχεία, γιατί πήρα από διάφορα κέντρα στρατηγικών ερευνών τα στοιχεία για να είμαστε... Λοιπόν, έχουμε περίπου 30.000 ενόπλους μαχητές της Χαμάς και
3 με 5.000 είναι η Ισλαμική Τζιχάν, οι αριθμοί ποικίλων. Δεν είναι η Ισλαμική Τζιχάν, είναι καθαρό Ιράν. Η Χαμάς είναι, υποστηρίζεται και από το Κατάρ και από την Τουρκία. Η Ισλαμική Τζιχάν είναι πιο καθαρό εμεί υπέρ του, που υποστηρίζεται από το Ιράν. Άρα έχουμε 30 με 35.000 μαχητές. Τι σημαίνει αυτό? Είπαμε ποιο είναι το σχέδιο του Ισραήλ, ότι θα έχει να αντιμετωπίσει 30 με 35.000 μαχητές. Δηλαδή, εάν υλοποιηθεί το σχέδιο του Ισραήλ, θα έχουμε είτε εχμαλώτους είτε νεκρούς 35.000 ανθρώπους. Συν τους αμάχους. Για κάντε ένα λογαριασμό. Πρώτο μέτωπο αυτό. Πάμε, δεύτερο μέτωπο. Δεύτερο μέτωπο είναι Λίβανος, Χεσμπολά και Παλαιστίνοι πρόσφυγες. Για να δούμε τι έχει η Χεσμπολά. Λοιπόν, σύμφωνα με το International Institute for Strategic Studies, το 2020 ο αριθμός των εκπαιδευμένων υπό τα όπλα μελών της Χεσμολάχ, μαχητών δηλαδή, ήταν 22.000, ενώ υπάρχουν και 22.000 στην εφεδρεία. Οι 22 είναι ντυμένοι με τα όπλα στα χέρια. Ο δε αρχηγός της Χεσμολάχ, ο πολιτικός αρχηγός, ο Σεΐχης Νασράλα, είπε ότι έχουμε 100.000 στρατιώτες. Πιθανόν να εννοεί και άλλους που δυνητικά θα μπορούν να πάρουν όπλο. Πάντως αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι 20 με 30.000 ένοπλοι, καλά εκπαιδευμένοι, με καλά οπλικά συστήματα, καμία σχέση τα οπλικά συστήματα που διαθέτουν, που διαθέτει η Χαμάς με αυτά της Χεσμολάχ. Η Χεσμολάχ, επειδή υπάρχει γυτνίαση με την Συρία και επειδή στο αεροδρόμιο της Συρίας και όχι μόνο κατέβαιναν αεροπλάνα απευθείας από την Τεχεράνη, από το Ιράν, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να μεταφέρουν οπλικά συστήματα. Στη Γάζα υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, περίκλειστοι είναι. Άρα τι έχουμε εκεί? Έχουμε πυράβλους διαφόρων είδων, ρουκέτες, πυράβλους διαφόρων ειδών, όχι είδων. Έχουμε αντιαρματικούς πυράβλους, κατευθυνόμενους, ακριβείς, και έχουμε και άλλα οπλικά συστήματα, όλμους κτλ. Είναι ένας κανονικός στρατός, ας πούμε. Μάλιστα λέγεται ότι υπάρχουν πύραυλοι, καταρχάς οι πύραυλοι που έχουν, και είναι η διαφορά της ρουκέτας με τον πύραυλο. Η ρουκέτα δεν μπορεί να, δεν είναι κατευθυνόμενη, δηλαδή δεν κάνει βολές ακριβίας. Οι πύραυλοι κάνουν, που διαθέτει η Χαμάς, η Χεσμολά, κάνουν βολές ακριβίας. Και μάλιστα λέγεται ότι έχουν και αυτή τη δυνατότητα, βεληνικές, να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του Ισραήλ. Επίσης, έχουν αντιπλοϊκούς πυράβλους και ιρανικής κατασκευής και σοβιετικής κατασκευής, που είναι μέχρι 300 χιλιόμετρα, δηλαδή μπορούν να πλήξουν στόχους μέχρι σχεδόν στην Κύπρο. Μπορούν να φτάσουν μέχρι την Κύπρο δηλαδή. Είναι μια μεγάλη απειλή και αυτή, και θα έλεγα ότι έχουν πυράβλους εδάφους επιφανίας, έτσι λέγονται, που ίσως να μην έχουμε και εμείς με εξαίρεση τους εξωσέτ. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα τα επάκτια πυροβολία, αυτές οι πύραυλοι που μπορούν να εξοντώσουν οτιδήποτε κινείται στη θάλασσα. Ένα σημαντικό ζήτημα αυτό. Λοιπόν, άρα εξαντλήσαμε το δεύτερο μέτωπο. Να πούμε ότι υπάρχουν και 500.000, το είπαμε πριν από λίγο, 500.000 Παλαιστίνοι οι οποίοι ζουν σε καταβλισμούς ή και οι πλούσιοι ζουν και έξω. Αρκετοί από αυτούς συμμετέχουν στις συγκρούσεις και δυνητικά μπορούμε να έχουμε και ορισμένες χιλιάδες μαχητές από τους Παλαιστίνιους να δράσουν συμπληρωματικά με την Χεσμολάχ. 500.000 στο Λίβανο. Πάμε να δούμε τώρα το τρίτο μέτωπο. Το τρίτο μέτωπο είναι η Δυτική Όχθη. Στη Δυτική Όχθη, που βρίσκεται μέσα στο έδαφος του Ισραήλ, είναι ένα ιδιότυπο καθεστώς, υπάρχει παρουσία της αστυνομίας, του στρατού μέσα, υπάρχουν νομίζω 150.000 έπικοι που μπήκαν μέσα στην Δυτική Όχθη κατά παράβαση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και τα λοιπά, εντάξει, και κάνουν οικισμούς εκεί, είναι μια συγκρουσιακή κατάσταση. Όμως, επειδή υπάρχει και η παράδοση της Ιντιφάντα, εκεί έγινε η Ιντιφάντα, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε το τρίτο μέτωπο να το έχουμε και στη Δυτική Όχθη και μάλιστα μέσα στο Ισραήλ. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Να θυμίσουμε
ότι από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι τώρα έχουμε 60 νεκρούς, γιατί υπάρχουν μικρές κλίμακες εξεγέρσεις και εξού και τα θύματα. 60 νεκρούς έχουμε στην Δυτική Όχθη. Πάμε στο τέταρτο μέτωπο. Το τέταρτο μέτωπο είναι Συρία, υψώματα του Γκολάν. Τα υψώματα του Γκολάν, αν δεν κάνω λάθος, τα κατέλαβε το Ισραήλ με το Γιόν Κιμπούρ, με τον πόλεμο του Γιόν Κιμπούρ το 1973, δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχω διαβάσει το παρελθόν, ξέρω ότι είναι στρατηγική συμμαχία, όχι για την άμυνα του Ισραήλ, γιατί τα υψώματα του Γκολάν, στα υψώματα του Γκολάν υπάρχουν οι πηγές των υδάτων που απορρέουν στο Ισραήλ και ήθελαν να τις έχουν υπό τον έλεγχό τους, να μην τις κατέχει η Συρία και να μπορεί να τις στρέψει προς την Συρία. Τα υψώματα του Γκολάν λοιπόν και έφορη περιοχή είναι, υπάρχουν εκεί και εμπελώνες. Πήγε ένας φίλος μου, ένας δήμαρχος, τον πήγαν εκεί και τον έκαναν με το ελικόπτερο, έπαθε ένας παράδεισος λέει. Εκεί κατοικούν σήμερα 50.000 κάτοικοι. Οι μισοί είναι Άραβες Δρούζοι. Οι Δρούζοι είναι μια θρησκευτική ομάδα, Άραβες είναι, μια θρησκεία η οποία αυτή αποτελεί συμπίλημα, είναι σωστή η λέξη, ένα μείγμα της εβραϊκής, της χριστιανικής και της μουσουλμανικής θρησκείας. Κατοικούν κυρίως στο νότιο, στην νότια Συρία, στην επαρχία Ντερά, συνολικά είναι 600-800.000 συνολικά στη Συρία. Διεκδικούσαν αυτονομία, αν πάμε δηλαδή σε μια ομοσπονδία της Συρίας με ομόσπονδα κρατήδια, διεκδικούν τη δική τους ομοσπονδία εκεί στην Ντερά. Οι κάτοικοι στο σύνολο στα υψώματα του Γκολάν είναι Δρούζοι. Ακριβώς έξω από το υψώματα του Γκολάν είναι η πόλη Κουνέιτρα, που εκεί πριν από λίγες μέρες το Ισραήλ έκανε μια επίθεση. Γιατί? Καταρχάς, δεν υπάρχουν πληροφορίες αν οι ίδιοι 25, έχουμε και 25.000 επίκους στην περιοχή. Δηλαδή, το Ισραήλ πήρε Ισραηλινούς και τους εγκατέστησε εκεί, έχουν σπίτια, 25.000 Δρούζοι, 25.000 Εβραίοι έπικοι. Πάμε στην πλευρά της Συρίας λοιπόν. Στην πλευρά της Συρίας είναι η πόλη Κουνέιτρα. Πριν από λίγες μέρες είχε μια επίθεση το Ισραήλ στην περιοχή. Γιατί? Το είχαμε αναφέρει εδώ. Στη Συρία καταρχάς υπάρχουν 500.000 Παλαιστίνοι σε καταβλισμούς. Κοντά στη Δαμασκό είναι αυτή. Άρα κοντά και στο Γκολάν, σχετικά κοντά. Τώρα, έχουμε και περίπου 40 με 45.000 ενόπλους εμπειροπόλεμους στο έδαφος της Συρίας Ιρανούς, τους οποίους τους πληρώνει, τους εξοπλίζει, τους εκπαιδεύει το Ιράν και ζητάει τεράστια ανταλλάγματα από την Συρία και θα ζητήσει, γιατί αυτή μπορεί την στρατηγική υποστήριξη να τη δίνει η Ρωσία, αλλά στο πεδίο, δηλαδή στο Ιντλίπ, στο Χαλέπι και σε άλλες περιοχές, στην Τερεζόρ, στην κεντρική δυτική Συρία, οι Ιρανοί είναι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν είτε το Ισλαμικό κράτος ή βάλουν εναντίον των Αμερικανών και των Κούρδων. Αυτές. Τώρα λοιπόν, όταν μετά την επίθεση της Χαμάς, αρκετοί από αυτού, δεν μπορώ να σας πω αριθμό, πάντως έχω πληροφορίες εκτός από δημοσιεύματα, ότι αρκετοί από αυτοί έφυγαν από το Ιντλίπ και κινούνται προς την Κουνέιτρα. Ίσως γι' αυτό και η επίθεση προχτές του Ισραήλ. Να στόχευε. Άρα το τέταρτο μέτωπο είναι τα υψώματα του Γκολάν, που πιθανόν, εάν πιεστεί ο Άσαντ από το Ιράν, να κινητοποιήσει αυτές τις δυνάμεις, Παλαιστίνιους και Ιρανούς, ίσως και δικούς του, για να απελευθερώσει, με βάση την άποψη του Ισραήλ, τα υψώματα του Γκολάν, την κατοχή των οποίων από το Ισραήλ έχει αναγνωρίσει μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καμιά άλλη χώρα, για τη διεθνή ένομη τάξη αποτελούν έδαφος του Ισραήλ. Άρα μπορεί να ανοίξει ένα μέτωπο και εκεί. Και θα υποχρεωθεί το Ισραήλ, επειδή είπαμε ότι τα υψώματα του Γκολάν έχουν στρατηγική σημασία, η υδάτινη πόρη, που είναι θησαυρός για τη Μέση Ανατολική, για το Ισραήλ. Εκεί λοιπόν μπορεί να είναι το τέταρτο μέτωπο. Πέμπτο μέτωπο. Η χώρα
με τον μεγαλύτερο αριθμό Παλαιστινίων προσφύγων είναι η Ιορδανία. 2,1-2,2 εκατομμύρια. Είναι η χώρα στην οποία οι άνθρωποι έχουν, ζουν και σε καταβλισμούς, αλλά έχουν ενσωματωθεί περισσότερο από, και από το Λίβανο και από τη Συρία, έχουν ενσωματωθεί στην Ιορδανία, αποτελούν μέρος της πραγματικότητας της Ιορδανίας, αλλά κατοικούν σε καταβλισμούς ή πόλεις που είναι κοντά στη Δυτική Όχθη. Άρα, επειδή δεν το λέω στην τύχη αυτό, προχτές, μόλις δηλαδή έγινε η εισβολή, η επιχείρηση της Χαμάς και είχαμε τα αντίπεινα από το Ισραήλ, κινήθηκαν προς τα σύνορα με το Ισραήλ αρκετές χιλιάδες από αυτούς τους Παλαιστίνιους. Άρα, εδώ να σημειώσουμε ότι αυτούς δεν έχουν στοιχεία αν τους ελέγχει το Ιράν, αν δηλαδή πάρουν εντολή από το Ιράν να κάνουν κάτι. Ούτε εάν η Χαμάς έχει κάποια επιρροή. Δυνητικά όμως, εάν ο πόλεμος επεκταθεί και αν βρεθεί σε κατάσταση αδυναμίας το Ισραήλ, προσωπική εκτίμηση είναι, θεωρώ ότι μπορεί να ανοίξει και το πέμπτο μέτωπο αυτό στη Δυτική Όχθη, που είναι και κρίσιμο. Γιατί να σας πω κάτι, ακόμα και άοπλοι να κινηθούν 50-100 χιλιάδες άνθρωποι και να μπουν μέσα στο Ισραήλ, θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Τι θα κάνει, να σκοτώσει τους άοπλους? Είναι λοιπόν το πέμπτο μέτωπο. Πέντε μέτωπα λοιπόν έχει να αντιμετωπίσει το Ισραήλ και φυσικά πέρα από τα πέντε μέτωπα μιλάμε και για τα μέτωπα που έχουν ανοίξει, έχει ανοίξει το Ιράν δια αντιπροσώπων του εναντίον των βάσεων που διατηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην περιοχή, και είναι αυτό το επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διατηρούν δηλωμένους 900 στρατιώτες στην Ροζάβα, στη βορειοανατολική Συρία, οι οποίοι σε συνεργασία με τους δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, τον πυρήνα των οποίων τυραχοκαλά την αποτελούν οι Κούρδοι του YPG, τους οποίους η Τουρκία θεωρεί τρομοκράτες, αυτοί λοιπόν έχουν ορισμένες βάσεις είτε στην Τερεζόρ, είτε στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, είτε στη Χασάκα. Τις τελευταίες μέρες το Ιράν προφανώς έχει δώσει εντολή στους αντιπροσώπους του, δηλαδή στους Ιρανούς που είναι στη Συρία, να τους επιτεθούν, και είχαμε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη και με πυράβλους. Μάλιστα στις εγκαταστάσεις της Κονόκο, είναι σημαντικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί στην Τερεζόρ, ανατολικά του Εφράτη δηλαδή, χτυπήθηκε και ένας αγωγός, είτε πετρελαίου είτε φυσικού αερίου, πάντως είδα μια φωτιά εκεί πέρα και... Άρα ξεκίνησε το πανηγύρι και εκεί. Επίσης υπάρχουν δύο βάσεις στο Ιράκ που φιλοξενούν αεροπορικά, είτε αεροσκάφη, είτε μη επανδρομένα αεροσκάφη, μαχητικά ή μη επανδρομένα αεροσκάφη των ΗΠΑ και φυσικά προσωπικό εδάφος. Η μία είναι στην επαρχία Ανμπάρ, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Συρία, είναι αεροπορική βάση Άσαντ, Αλ Άσαντ, και η άλλη είναι η Αλ Χαρίρ Air Base, αεροπορική βάση Αλ Χαρίρ. Εκεί λοιπόν έχουμε και εκεί επιθέσεις. Από ποιους? Είπαμε ότι στη Συρία υπάρχουν 40-45 χιλιάδες. Στο Ιράκ υπάρχουν πάνω από 100 χιλιάδες ένοπλοι, είναι η Χάσντι Σάμπι, μία οργάνωση πολιτοφυλάκων, δηλαδή κάτι σαν στρατοχωροφύλακες, ένοπλοι όμως και με βαριά όπλα. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις, υπάρχει η Χεζμπολάχ του Ιράκ, οι οποίες πλέον ήδη λένε έχουμε κηρύξει τον πόλεμο στους Αμερικανούς. Δεν ευθύνεται η Βαγδάτη, η κυβέρνηση της Βαγδάτης, διότι δεν μπορεί να τους ελέγξει. Αυτούς τους ελέγχει η Τεχεράνη. Μάλιστα είδα πριν από λίγο επίθεση, δεν πρόλαβα να το δω, ίσως και στη διπλωματική αποστολή της Αμερικής στη Βαγδάτη. Άρα αυτά τα δύο μέτωπα. Επίσης είδα ότι νομίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπντουλαχιάν του Ιράν ζήτησε από το Κατάρ να διώξει τους Αμερικανούς από την αεροπορική βάση που έχουν στο Κατάρ. Να τους διώξει. Γιατί αν δεν τους διώξει θα τους χτυπήσουν, αν ο πόλεμος επεκταθεί, υπάρχει τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, αυτά τώρα να δούμε να πούμε λίγα λόγια για τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.
υπόψη ότι το Ιράν έχει αξιόμαχο στρατό ξηράς, αξιόμαχο πολεμικό ναυτικό, υστερεί στην πολεμική αεροπορία. Γιατί? Διότι από τότε που ανατράπηκε ο Σάχης, υπόψη ότι τότε οι ΗΠΑ ήταν η πρώτη χώρα στην οποία είχαν δώσει F-14, που ακόμα και τώρα η εξουχρενισμένη της μορφή είναι ένα τρομερό αεροπλάνο. Και εκείνα, παρότι υπάρχει εμπάργκο, έχουν κατορθώσει και κάποια από αυτά τα κρατάνε ακόμα. Αλλά σε γενικές γραμμές η πολεμική τους αεροπορία είναι πεπαλαιωμένη. Στοχεύουν, σκοπεύουν να πάρουν τα Σουχόι 35, πήραν τα Γιάκοβλεφ 131 τα εκπαιδευτικά από τη Ρωσία για να ακολουθήσουν τα Σουχόι 35, αλλά δεν προλαβαίνουν τώρα να... Άρα αν ξεσπάσει πόλεμος, έχουν ισχυρό στρατό ξηράς, αρκετά ισχυρό πολεμικό ναυτικό με ισχύ πυρός και πυραυλικά συστήματα, κατευθυνόμενα βλήματα πολλά και σε μεγάλα και σε μικρά σκάφη. Έχουν καλή αντιαεροπορική άμυνα και ρωσική και δική τους, δεν έχουν πολεμική αεροπορία. Να δούμε λίγο κάποια στοιχεία για το στρατό τους. Έχουν 610.000 ενεργό στρατό και 350.000 εφέδρους. Δηλαδή συνολικά γύρω στο 1 εκατομμύριο. Σημαντική δύναμη, έτσι. Είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο. Επίσης έχουν περίπου από 150 μέχρι 200.000 είναι οι φρουροί της Επανάστασης. Έτσι. Έχουν κάποιες ειδικές δυνάμεις στους φρουρούς της Επανάστασης που είναι ξεχωριστός στρατός. Κανονικός στρατός με το δικό του πυροβολικό, το δικό του μηχανικό. Είναι δυο στρατοί δηλαδή. Και υπάρχουν και οι δύναμοι Al-Quds. Quds είναι η τέτοια, η δύναμη της Ιερουσαλήμ. Ειδικές δυνάμεις που είναι περίπου 20.000. Αυτή λοιπόν είναι η δυνατότητα. Να πούμε ότι έχουν δυνατότητα να κάνουν επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Αυτός ο Κασίμ Σουλεϊμάνη που έφαγε τον πύραυλο στη Βαγδάτη είναι ο άνθρωπος που οργάνωσε όλους αυτούς τους αντιπροσώπους του Ιράν σε όλο τον κόσμο. Επίσης υπάρχει και η Ιεμένη. Στην Ιεμένη υπάρχουν 200.000 μαχητές Χούθη, εμπειροπόλεμοι. Αυτοί υποστηριζόμενοι και εξοπλιζόμενοι από το Ιράν νίκησαν τους Σουνίτες της Νότιας Ιεμένης, ας πούμε, που υποστηρίζονται, αυτοί είναι Σιίτες, από τη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα, τελικά νίκησαν σε αυτόν τον πόλεμο. Θεωρούνται νικητές, αν και δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος, είναι όμως εμπειροπόλεμοι και διαθέτουν από ό,τι είδα μέχρι και πυράβλους βεληνικούς 2.000 χιλιόμετρων. Μπορούν δηλαδή να πλήξουν και το ίδιο το Ισραήλ. Αυτή είναι η κατάσταση, ο συσχετισμός δυνάμεων στην περιοχή. Οι ΗΠΑ έχουν και άλλες βάσεις, έχουν στον Ταχράν, έχουν στο Κουβέιτ, έχουν βάσεις στην περιοχή, έμειναν από την επιχείρηση καταιγίδα της ερήμου. Λοιπόν, αυτά είπαμε για την... Αυτά είπαμε για τις ΗΠΑ. Να θυμίσουμε ότι ένα αντιτορπιλικό προχτές που έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα δέχθηκε επίθεση από 3 ή πυράβλους ή μη υπεδρομένα αεροσκάφη τα εξωτερικά με την έχει ισχυρή αντιπυραυλική άμυνα. Να δούμε τι είπε ο Biden στο διάγγελμα που έβγαλε επιστρέφοντας από το Ισραήλ. Είναι σημαντικό, έχει πολύ σημαντικά πολιτικά μηνύματα. Μιλώντας λοιπόν απευθυνόμενος στους Αμερικανούς, έχει και προεκλογικά χαρακτηριστικά αυτό το διάγγελμα, έκανε γνωστό ότι θα υποβάλει στο Κογκρέσο ένα επίγον αίτημα χρηματοδότησης για την υποστήριξη του Ισραήλ και της Ουκρανίας. Εξαίροντας την ηγεμονία των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν απίφθινε διάγγελμα στον Αμερικανικό λαό από το Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια του οποίου έκανε γνωστό ότι θα ζητήσει την άμεση υποστήριξη με χρηματική του Ισραήλ και της Ουκρανίας. Η τρομοκρατία και η τυραννία της Χαμάς και του Πούτιν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές απειλές, αλλά και οι δύο θέλουν να εκμηδενήσουν πλήρως μία γειτονική δημοκρατία. Η Ρωσία την Ουκρανία, η Χαμάς το Ισραήλ. Σημειώνοντας ότι, όπως και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αμερικανοί δημιουργούν και πάλι ένα οπλοστάσιο δημοκρατίας
προέτρεψε τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό των δύο κρατών, της Ουκρανίας και του Ισραήλ, καθώς η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής της ιστορίας. Η Αμερικανική ηγεσία κρατά τον κόσμο ενωμένο, είπε ο κ. Biden. Πρόκειται για μια έξυπνη επένδυση που θα αποδώσει μερίσματα για την Αμερικανική ασφάλεια για γενές, εξήγησε. Είδατε, όλοι τα έχουν στην Αμερική, όλα είναι επενδύσεις. Και πρόσθεσε ότι με αυτόν τον τρόπο θα κρατηθούν τα αμερικανικά στρατεύματα μακριά από κινδύνους και θα βοηθήσει τις ΗΠΑ να οικοδομήσουν έναν κόσμο που θα είναι ασφαλέστερος, πιο ειρηνικός για την ευημερία των παιδιών και των εγγονών μας. Υποστήριξε για μια άλλη φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ ότι το Ισραήλ δεν ευθύνεται για τη φωνική έκρηξη στο νοσοκομείο των Βαπτιστών. Είμαι συντετριμμένος από την τραγική απώλεια της ζωής των Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένης της έκρησης στο νοσοκομείο της Γάζας, η οποία δεν έγινε από τους Ισραηλινούς. Σκοπός της Χαμάς είναι να καταστρέψει το Ισραήλ. Δεν αντιπροσωπεύει τους Παλαιστινίους. Τώρα, να δούμε λίγο, είπαμε τις επιθέσεις που δέχτηκε, δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε. Μόνο να πούμε τις δηλώσεις των Αμερικανών έχουν σημασία. Λοιπόν, σύμφωνα με το Reuters και το CNN, είχαμε πολλές εκρήξεις στην αεροπορική βάση Αϊν Αλ-Άσαντ στην Αμπάρ, που είπαμε, στην επαρχία Αμπάρ. Ο Ιρακινός στρατός λέει έκλεισε την περιοχή και κάνει έρευνες. Δεν είναι σαφές αν υπήρξαν θύματα. Εγώ διάβασα ότι κάπου ένας μηχανικός, ένας εργολάβος σκοτώθηκε. Μιλώντας στο CNN, ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν θύματα. Επιβεβαίωσε επίσης το περιστατικό σημειώνοντας ότι έλαβε χώρα επίθεση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Συγκεκριμένα, η επίθεση είχε στόχο, όπως είπε, το κέντρο διπλωματικής υποστήριξης της Βαγδάτης κοντά στο αεροδρόμιο, στο οποίο στεγάζεται στρατιωτικό, διπλωματικό και πολιτικό προσωπικό των ΗΠΑ. Ήταν η άλλη επίθεση που σας είπα, στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Τις τελευταίες ημέρες σημειώνεται μια σειρά επιθέσεων που στοχεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ και του Διεθνούς Συνασπισμού στο Ιράκ, το οποίο μάχεται εναντίον του Ισλαμικού κράτους, υπενθυμίζει το CNN, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση του Biden έχει προειδοποιήσει το Ιράν, προσέξτε τώρα πώς μπορεί να, και άλλους αντιπάλους, να μην προσπαθήσουν να διαχύσουν τον πόλεμο της Γάζας σε άλλα μέρη της Μέσης Ανατολής. Σημειώνεται ότι οι Ιρακινές ενόπλες ομάδες που ευθυγραμμίζουν με το Ιράν απείλησαν την περασμένη εβδομάδα να στοχοποιήσουν τη ΣΥΠΑ επειδή υποστηρίζει το Ισραήλ στον πόλεμο με τη Χαμάς. Χθες Πέμπτη το Πεντάγωνο έκανε γνωστό ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράκ και στη Συρία έχουν δεχθεί πολλαπλές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Τρίτη. Πολλαπλές. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Pat Reitner, δήλωσε ότι έχουν δει πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν, οι στρατοχωροφύλακες δηλαδή που σας είπα, να κάνουν τέτοιου είδους επιθέσεις. Αλλά πρόσθεσε ότι εξακολουθούν να αξιολογούν τις επιθέσεις και δεν έχουν περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτά λοιπόν και με τις ΗΠΑ και την πιθανότητα. Εδώ να πούμε το εξής. Έχουμε 5 μέτωπα πιθανά για το Ισραήλ και μέτωπα πολλαπλά για τις ΗΠΑ που τα αντιμετωπίζει, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς μπορούν να εξελιχθούν. Εάν από αυτήν τη διαδικασία, αν ανοίξουν τα μέτωπα και αν το Ισραήλ θεωρήσει ότι απειλείται, επειδή κάποιοι το λένε αυτό, και επειδή τα όπλα, τα πυρηνικά, τα έχουν όταν υπάρχει ζωτική απειλή. Ζωτική απειλή έχει να κάνει με την επιβίωση του κράτους. Τότε είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν τα πυρηνικά τους όπλα. Δηλαδή να χτυπήσουν το Ιράν με πυρηνικά όπλα. Υπάρχει και μια πιθανότητα να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο το Ισραήλ στο Ιράν από το Αζερβαϊτζάν. Και πιθανόν από εκεί να το πλήξει και με πυράβλος και αν χρειαστεί ίσως και με πυρηνικά όπλα. Δεν έχω πληροφορίες, αλλά εκτιμήσεις κάνω, γιατί είδα και κάποιες κινήσεις αεροπλάνων τις τελευταίες μέρες από το Ισραήλ στο Αζερβαϊτζάν και εντάξει, κρατήστε το λοιπόν και αυτό. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρά η Ρωσία στην εξομοίωση που έκανε ο Biden της Χαμάς με τον Πούτιν. Για απαράδεκτη εξομοίωση της Ρωσίας με την Παλαιστινιακή Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς, να σας πω κάτι, όταν με βλέπετε να γελάω, εντάξει, επειδή είμαστε όλη μέρα σε ένταση, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν χαιρόμαστε με τίποτα, δεν λυπόμαστε με τίποτα. Λυπόμαστε φυσικά για τους θανάτους. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
ενώ με την επιτυχία ή με την ήττα δεν μας, ούτε μας χαροποιούν ούτε μας, αυτά δεν μας αγγίζουν. Και είναι όπως ακριβώς σας το λέω, δεν μας αγγίζουν. Εμείς κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε παρουσίαση και αποτύπωση της κατάστασης. Τίποτα άλλο, τελειώσαμε. Αλλά κάποια πράγματα μου φαίνονται αστεία, γελάω, αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό, έτσι. Πάμε. Για απαράδεκτη εξομοίωση της Ρωσίας με την Παλαιστινιακή Ισλαμιστική Οργάνωση Χαμάς από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Biden, έκανε λόγο την Παρασκευή το Κρεμλίνο δια του εκπροσώπου Δημήτρη Πρεσκόφ, ενώ αποδοκίμασε και το χαρακτηρισμό του Πούτιν από τον Αμερικανό πρόεδρο ως τυράννο. Ο Biden ανέφερε σε διάγγελμά του, είπαμε έτσι, μια τέτοια ρητορική δεν ταιριάζει σε ηγέτες κρατών και δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε για τη χώρα μας και τον πρόεδρό μας, είπε ο Πρεσκόφ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χαμάς δεν θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από τη Ρωσία, όπως συμβαίνει στη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ έχει συναντηθεί στο παρελθόν με τον ηγέτη της οργάνωσης, τον Χανίγια. Αυτόν που ο Ερντογάν είχε φάει μαζί του και πρωινό και μεσημερινό και βραδινό και έχουν κάνει και. Λοιπόν, ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Προεδρίας έκανε επίσης λόγο για μια εξαιρετικά επικίνδυνη στιγμή σε διεθνή κλίμακα με αφορμή τις συνθήκες που διαμορφώνει ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς. Η απειλή για Ρώσους πολίτες θα αυξηθεί σημαντικά από τη στιγμή που το Ισραήλ θα ξεκινήσει τη χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, είπε ο Πεσκόφ. Αρνήθηκε να ξεκαθαρίσει σε ποιο επίπεδο θα εκπροσωπηθεί η Ρωσία στη Σύνοδο Ειρήνης και είπε στο ΙΠΕΞ. Πάντως, η Ρωσία προσφέρθηκε να διαμεσολαβήσει για τους ομήρους, έτσι. Τώρα, ο Πούτιν, ερχόμενος από την Κίνα, πήγε στο Ροστόφ, όπου είναι το στρατηγείο των δυνάμεων που επιχειρούν στο έδαφος της Ουκρανίας. Ο Πούτιν επισκέφθηκε το αρχηγείο των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Ροστόφ επί του Ντόν. Ντόν είναι ο ποταμός. Ροστόφ επί του ποταμού Ντόν εννοεί. Κατά την επιστροφή του από το Πέρμ στα Ουράλια, όπου ο Ρώσος πρόεδρος πέρασε ολόκληρη τη χθεσινή μέρα, διευκρίνησε το Κρεμλίνο σε μια ανακοίνωση, επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Κατά την επίσκεψή του αυτή, ο Πούτιν συναντήθηκε με τον αρχηγό του επιτελείου και διοικητή των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, με τον Βαλερί Γκερασίμοφ, τον στρατηγό, ο οποίος παρουσίασε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ρωσική επίθεση. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε καθώς η Ουκρανία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι χρησιμοποίησε με επιτυχία για πρώτη φορά πυράβλους ATACMS. Είναι αυτό που σας είπα. Είναι σημαντική εξέλιξη στον πόλεμο της Ουκρανίας η παροχή πυράβλων ATACMS από την Αμερική. Και δεν είναι τυχαίο ότι τους έδωσε τώρα, μετά τον πόλεμο. Γιατί? Επειδή πιθανόν θα αποδυναμωθεί, θα μειωθεί η υποστήριξη σε άλλα πυρομαχικά στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ εξισορροπούν αυτές τις απώλειες με την παραχώρηση των ATAC, των ATACMS. Λοιπόν, την Τρίτη χρησιμοποίησε με επιτυχία για πρώτη φορά τους ATACMS που έχουν εμβέλεια 165 χιλιόμετρα. Ο Πούτιν εκτίμησε την Τετάρτη ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την εξέλιξη της σύγκρουσης και το μόνο που θα καταφέρουν είναι να παρατείνουν την αγωνία της Ουκρανίας. Το Ροστόφ επί του Ντόν, που βρίσκεται κοντά στην Ουκρανία, έγινε επιχειρησιακό κέντρο των ρωσικών δυνάμεων, τα έχουμε πει αυτά. Τελευταία φορά είχε πάει εκεί το Μάρτι. Ο Ζελένσκι, απίστευτα ενθαρρυντική η δικοματική υποστήριξη από τη ΣΥΠΑ, πήρε ένεση θάρρος το έκαναν. Η δικοματική υποστήριξη από τη ΣΥΠΑ είναι απίστευτα ενθαρρυντική για την Ουκρανία και τους στρατιώτες της, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον ίδιο τον Τζο Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν, που συζήτησε το θέμα της στρατιωτικής υποστήριξης του Κιέβου με τον Ζελένσκι, χθες μίλησαν Πέμπτη, θα ζητήσει από το Κογκρέσο 100 δισεκατομμύρια δολάρια, 60 δισεκατομμύρια στην Ουκρανία, 14 δισεκατομμύρια στο Ισραήλ και τα υπόλοιπα πιθανόν να πάνε και στην Ταϊβάν. Η ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη πηγή βοήθειας από μόνες τους προς το Κίεβο, αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία πέρσι το Φεβρουάριο. Το μισό ποσό των 60 δισεκατομμυρίων που ζητάει ο Μπάιντεν για την Ουκρανία θα κατευθυνθεί για αντικατάσταση και εξυγχρονισμό των αποθεμάτων αμερικανικών όπλων, ανέφερε η πηγή. Η ακλόνητη δικοματική υποστήριξη για την Ουκρανία στη ΣΥΠΑ είναι απίστευτα ενθαρρυντική για όλους τους μαχητές μας και για ολόκληρο το έθνος, είπε ο Ζελένσκι, ανέφερε στην πλατφόρμα X. Η επένδυση της Αμερικής στην άμυνα της Ουκρανίας θα διασφαλίσει μακροπρόθεσμη ασφάλεια για όλη την Ευρώπη και για ολόκληρο τον κόσμο.
Λαυρόφ. Ο Ρώσος Υπουργός Εσωτερικών Λαυρόφ είχε τριήμερες συνομιλίες στη Βόρεια Κορέα για να αντιμετωπιστεί όλες αυτές οι επαφές ως επικίνδυνη χαρακτήρισε επικίνδυνη πολιτική που ακολουθούν η ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα για να ενισχύσουν την κοινή αμυντική του στάση στην περιοχή. Είμαστε υπέρ της διατήρησης ανεφόρων διαλόγου για ζητήματα ασφάλειας στην Κορεατική Χερσόνησο σε τακτική βάση, είπε ο Λαυρόφ σύμφωνα με το ΤΑΣ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ουκρανία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα που εντείνουν τη στρατιωτική δραστηριότητα εδώ και η Ουάσιγκτον που εργάζεται για τη μετακίνηση στρατηγικής υποδομής συμπεριλαμβανομένων και πυρηνικών πτυχών στην περιοχή, ανησυχούν πολύ εμάς και τους Βορειοκορεάτες φίλους μας, είπε ο Λαυρόφ, θα συνεργαστούν και τα λοιπά. Πάμε στους ΑΤΑΚΜΕΣ τώρα. Δύο μέρες αφού το Κίεβο επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τους αμερικανικούς ΑΤΑΚΜΕΣ, σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας ανέφερε ότι η Ουκρανία θα παραλαμβάνει σε συστηματική βάση τους συγκεκριμένους πυράβλους μεγάλους βεληνικούς. Το Κίεβο έχει επανειλημμένα ζητήσει πυράβλους ΑΤΑΚΜΕΣ, υπονοώντας ότι θα μπορέσουν να αλλάξουν την πορεία του πολέμου με τη Ρωσία. Ερωτηθείς εάν αναμένονται συστηματικές αποστολές και μεγαλύτερος αριθμός πυράβλων, ο Κουλέμπα, ο υπέξυπνος της Ουκρανίας, είπε: «Έτσι είναι, θα έχουμε συστηματική προμήθεια πυράβλων». Και αυτό είναι ένα απευθείας αποτέλεσμα της συμφωνίας μεταξύ Ζελένσκι-Μπάιντεν που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια προσωπικής συνάντησης το τέλος Σεπτεμβρίου. Δεν είναι σαφές πόσοι πύραυλοι έχουν ήδη αποστολή. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, που επικαλείται δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ, οι ΗΠΑ έχουν στείλει μέχρι στιγμής 20 πυράβλους στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτά για την απόψινή εκπομπή. Έχουμε να πούμε το εξής. Εκτός από το Ισραήλ που έχει να αντιμετωπίσει 5 μέτωπα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ανοιχτά 2 μέτωπα. Το ένα είναι η Ουκρανία, το άλλο είναι το Ισραήλ και υπάρχει και ένα μέτωπο το οποίο δεν είναι θερμό. Είναι το μέτωπο της Ταϊβάν. Και εκεί άρα είναι 3 μέτωπα και γενικώς το μέτωπο του Ατλαντικού, του Ινδικού Ειρηνικού Ωκεανού που στο επίκεντρό του είναι η Ταϊβάν. Ένα εφιαλτικό σενάριο είναι εάν στα δύο μέτωπα, στις Ουκρανίας και στις Μέσης Ανατολής, δεν πάνε καλά τα πράγματα για τις ΗΠΑ, να επωφεληθεί από αυτό η Κίνα και να επιχειρήσει να ενσωματώσει την Ταϊβάν, την οποία θεωρεί κινέζικο έδαφος. Αυτό θα είναι ο απόλυτος εφιάλτης και τότε ναι, μπορούμε να πούμε ότι τότε θα μιλάμε για παγκόσμιο πόλεμο. Κατά τα άλλα, κατά την εκτίμησή μου, όποιες διαστάσεις και να πάρει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως παγκόσμιος πόλεμος. Παγκόσμιος πόλεμος θα χαρακτηριστεί εκείνος ο πόλεμος στον οποίο θα συμμετέχουν απευθείας οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κίνα και Ρωσία. Εάν δεν συμμετέχουν σε μεταξύ τους πόλεμο, δεν μπορεί κατά την άποψή μου να ονομαστεί παγκόσμιος πόλεμος. Ούτε αυτός που γίνεται στην Ουκρανία, Ρωσία-Ουκρανία, ούτε αυτός που είναι σε εξέλιξη στην Μέση Ανατολή, Ισραήλ-Χαμάς και ας πάρει ακόμα και τα εφιαλτικά χαρακτηριστικά με την εμπλοκή του Ιράν. Χωρίς την εμπλοκή λοιπόν των τριών μεγάλων δυνάμεων σε μεταξύ τους πόλεμο, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παγκόσμιος πόλεμος, γιατί το έχω ακούσει να λέγεται από αρκετούς φίλους. Δεκτή η άποψη του καθενός, εγώ σας λέω τη δική μου άποψη. Τώρα πάμε στα δικά μας θέματα. Καταρχάς είδα προχθές, γιατί είπαμε πρέπει να λέμε τα καλά, έτσι. Είδα προχθές ότι η κυβέρνηση δημιούργησε μια επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς 5-6 μήνες πριν είχαμε πει είμαστε πίσω. Τώρα λοιπόν δημιούργησαν επιτροπή, το άρπαξαν το θέμα, έστω δεν είναι αργά, και βάλαν αυτόν το δασκαλάκι που είναι στο MIT, αυτή η Διάνοια, επικεφαλής αυτής της επιτροπής. Μπράβο! Είπαμε τα σωστά να τα επαινούμε, έτσι, τα λάθος θα κάνουμε κριτική, τα σωστά να τα επαινούμε. Είδα μία απάντηση του Γεραπετρίτη σε κριτική που δέχτηκε νομίζω στη Βουλή μιλώντας, γιατί η Ελλάδα το πήγε λίγο μονόπατα στο Ισραήλ. Εκεί είπε, επικαλέστηκε ότι ξέρω εγώ, ότι δεν το πήγαμε μονόπατα, ότι εμείς είμαστε εκεί με το... Εν πάση περιπτώσει, έκανε μια αναφορά και είπε «Δεν πρόκειται να συζητήσουμε με την Τουρκία,
θέματα αποστατικοποίησης των νησιών και θέματα εθνικής κυριαρχίας. Το κρατάμε αυτό. Εντάξει. Πάντως, υπό τις παρούσες συνθήκες, με τον Ερντογάν στα κάγκελα να καθυβρίζει το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και να εμπλέκεται με τον τρόπο που το κάνει σε αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, θεωρώ ότι η Ελλάδα για να είναι αξιόπιστη δύσκολα να δεχτεί τον Ερντογάν στη Θεσσαλονίκη. Για να είναι αξιόπιστη σε σχέση με την πολιτική που τηρεί. Τότε μπορεί να πει ο κόσμος, καλά, εσύ που λες ΑΒΓ, πώς συναντάς τον συνεργάτη του Χανίγια, του ηγέτη της Χαμάς, ο οποίος αιματοκύλησε την περιοχή. Για παράδειγμα, ένα επιχείρημα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή αύριο θα είναι στο Κάιρο, εμείς όταν οι Έλληνες βρίσκονται στο εξωτερικό, κυβερνήσεις, για να υπερασπιστούν τα εθνικά μας θέματα και τις εθνικές θέσεις, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά, καληνύχτα και ευχόμαστε λιγότερο αίμα στη Μέση Ανατολή και λύση του Παλαιστινιακού για να σταματήσει η αιματοχυσία που ταλαιπωρεί την περιοχή δεκαετίες τώρα. Καληνύχτα, να είστε καλά.